Λοιπόν, μεγάλο ένα μεγάλο θέμα είναι και τα κόκκινα δάνεια που σας Παναγιώτη. Καλημέρα σας και πάλι. Και ο Λερίτσης μαζί μας εδώ πέρα. Ακούει υπομονετικά τι λέμε τόση ώρα. Ακριβώς. Υπάρχουν όλα αυτά συνδέονται. Καταλήγουν στα κόκκινα δάνεια. Και με τα δάνεια. Ναι. Οι επιχειρήσεις που βλέπετε που δυσκολεύονται ταυτόχρονα σήμερα δεν έχουν και πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Κατά το παρελθόν, οι τράπεζες θεωρούνταν ότι ήταν οι αιμοδότες, οι χρηματοδότες της ανάπτυξης της χώρας. Και αυτή ήταν είναι μια βασική λειτουργία μέσα σε ένα σύστημα. Σήμερα δεν υπάρχει πραγματική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν και αναπτυξιακά και να ανοίξουν και θέσεις εργασίας και να ανοίξουν περαιτέρω τις δουλειές τους. Αν δούμε το τι πραγματικά βγαίνει από τις τράπεζες σήμερα, δεν υπάρχει δανεισμός, υπάρχει μεγάλη αύξηση των επιτοκίων που έρχεται μένα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτά τα δύο χρόνια, αλλά έχουμε στην Ευρώπη το μεγαλύτερο περιθώριο μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων δανεισμού. Αυτό το λέτε περιθώριο, αυτό, σιγά τώρα. Αυτό εδώ το περιθώριο. Βάζεις το χιλιάρικο στην τράπεζα και έχεις επιτόκιο. Να πούμε όμως, αυρίζεις. Να πούμε όμως ότι αυτό, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να πούμε ότι αυτό το περιθώριο αποδίδει κάτι δις κάθε χρόνο καθαρά κέρδη μαζί με τις προμήθειες στις τράπεζες. Και όταν έρχονται οι ενήμεροι οφειλέτες, οι ενήμεροι δανειολήπτες, οι οποίοι παραπονούνται, λένε η μεγάλη αύξηση των επιτοκίων μας οδηγεί σε αδυναμία να εξυπηρετήσουμε τα δάνειά μας. Κύριε Λυρίτση, ξέρετε πόσα είναι, 7 δις που έχουν πάει στο εξωτερικό καταθέσει από τις ελληνικές τράπεζες. Έγινε ερώτηση βουλή από τη Μιλένα Παπαδάκη. Το πρόσφατα το διάβασα. Είναι δυνατόν να μην δίνεις παραπάνω επιτόκια, να παίρνεις 5-5,5% πόσο είναι 100% το επιτόκιο στο δανειολήπτη, τον κακομοίρη, και να μην δίνεις καταθέσεις αν έχει 3 χιλιάρικα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το έχει εντοπίσει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην τελευταία της έκθεση, αν τη διαβάσουμε, θα δούμε ότι διαπιστώνει ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο από τον 12ο του 23 στον 6ο του 24 έχουμε αύξηση κατά 43% των κόκκινων δανείων, δηλαδή του κοκκινίσματος, των ενήμερων δανείων, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, κοκκίνησαν κατά 43%, που οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Ένα, ο μεγάλος πληθωρισμός, που τον δείξατε και πριν, που περιορίζει την εισοδηματική δυνατότητα των οικοκυριών από τη μία και τα επιτόκια από την άλλη. Άρα, κοιτάξτε, η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα το 2008 περίπου ξεκίνησε από το κοκκίνισμα των δανείων, από την αδυναμία των ανθρώπων, γιατί περιορίζονταν τα εισοδήματά τους, να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Και ήταν το πρώτο καμπανάκι για να φτάσουμε μετά το 2010 στην κρίση. Σήμερα εντοπίζεται για πρώτη φορά νέα αύξηση κόκκινων δανείων. Ο εξοδικαστικός φέρνει αποτέλεσμα. Ο εξοδικαστικός λειτουργεί 4 χρόνια και από τα 260 συνολικά δις ιδιωτικού χρέους που έχουμε στη χώρα, έχουν ρυθμιστεί μέχρι σήμερα 10 δις. Αυτό ποσοστιαία, από τα 260 δις, έχουν ρυθμιστεί με τον εξοδικαστικό 10 δις. Και δεν υπολογίζουμε σε αυτά τα 10 δις των τελικών ρυθμίσεων πόσες από αυτές εν τέλει δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν στη συνέχεια. Γιατί δεν τα μετράει αυτά το Υπουργείο. Α, δεν τα μετράει. Έχουν υπογράψει τις ρυθμίσεις γιατί δεν μπορούσαν αλλιώς οι άνθρωποι, ήταν μπροστά σε κίνδυνο πληστηριασμού, σε αδυναμία. Υπογράφουν, έχουν πληρώσει 1-2 δόσεις και μετά σταματούν να πληρώνουν γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ρυθμίσεις που βγαίνουν από τον εξοδικαστικό είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν. Από αυτά τα 10 δις, τα 7 δις αφορούν ρυθμίσεις του δημοσίου, οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, που εκεί είναι υποχρεωτική διαδικασία της πρότασης ρύθμισης και μόλις 3 δισεκατομμύρια από τα 90 των δανείων έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξοδικαστικού. Δεν είναι πρόβλημα το να υπάρχει ο εξοδικαστικός. Χρειαζόμαστε εργαλεία ρυθμίσεων. Προφανώς χρειαζόμαστε. Να λειτουργούν όμως. Αυτό που χρειάζεται είναι να ξαναδούμε τις προϋποθέσεις και την διαδικασία της ρύθμισης. Στον καταναλωτή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Για να μπορεί να πληρώνει κιόλας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Για τους ευάλωτους οφειλέτες έχει προβλεφθεί υποχρεωτική διαδικασία εξοδικαστικής ρύθμισης μέσα από εκεί. Χτες μου βγήκε πρόταση για ευάλωτο οφειλέτη ο οποίος έχει 300 ευρώ εισόδημα μηνιαίο. Η ρύθμισή του είναι 700 ευρώ το μήνα. Αυτό έβγαλε η επίσημη πλατφόρμα γιατί ενώ υποχρεωτικά του γίνεται πρόταση, αυτή η πρόταση περνά μέσα από τους πιστωτές και την υποβάλλουν οι πιστωτές χωρίς να ελέγχει το βασικό, την πραγματική δυνατότητα να εξυπηρετήσει το χρέος. Αυτός ο άνθρωπος, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έχει μια πρώτη κατοικία, την οποία θες να διασώσεις. Αυτός ο άνθρωπος υποχρεωτικά θα υπογράψει αυτή τη ρύθμιση
Γιατί κινδυνεύει άμεσα με πληστηριασμό. Θα το τηρήσει για ένα μήνα, για δύο μήνες. Γιατί θα δανειστεί από τους συγγενείς και μετά θα μείνει εκτός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλημέρα μας. Πότε είναι εκλογές? Να είναι Κυριακή. Αντίπαλο έχετε? Τον κόσμο, το λαό. Ο λαός θέλουμε να έρθει να συμμετέσχει, να συμμετάσχει. Να έρθει ο λαός, να μαζί σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Κύριε Λίρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Μαρία, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.